Να σου πω, λίγο πιο ερωτικός πρέπει να είσαι. Την έχεις πιάσει από τα μούτρα. Είπαμε. Λοιπόν, έλα, άλλη μία. Ωραία, ήσουν, Αντώνη, πιο ερωτικός. Και... έλα, πάμε, πάμε, μην αργούμε. Ο κόσμος έχει βαρεθεί. Τα ίδια και τα ίδια. Ανεβάσουμε φέτος τις εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη, ένα πολύ επίκαιρο πολιτικά θεατρικό έργο, όπου η Αθήνα μετά από τον Πελοποννησιακό πόλεμο είχε ιτηθεί, είχε καταστραφεί, οι άνθρωποι ήταν απελπισμένοι, δεν άντεχαν πια ούτε οικονομικά ούτε ηθικά. Ο Αριστοφάνης προτείνει κάτι εντελώς διαφορετικό, να πάρουν την εξουσία οι γυναίκες. Εμείς είμαστε πιο ικανές να μπούμε στη Βουλή, μπας και τη μια στάλα πρωτοπία αυτός ο τόπος. Γιατί όπως είμαστε δεν πάμε ούτε με παλιό, ούτε με κουτιά. Το έργο το ανεβάζει ο θεατρικός όμιλος Άνδρου, ο ΘΟΑ, και έχουμε τοποθετήσει το έργο στην αρχαία Αθήνα και προσπαθήσαμε να το κρατήσουμε ρεαλιστικό. Δηλαδή να το μεταφέρουμε όλο στην αρχαιότητα και όσο μπορούμε να είμαστε πιστοί και στα αντικείμενα και στα ρούχα, στα χρώματα της εποχής που ήταν μόνο τα βασικά χρώματα. Έχουμε 19 ηθοποιούς, 12 γυναίκες και 7 άντρες και έχουμε και καμιά δεκαριά και παραπάνω συνεργάτες που έχουν φτιάξει σκηνικά, κοστούμια, ράβουνε, κοσμήματα. Χορογραφεί η Γεωργία, η Ξανθού, ναι. Και η Αμαλία φτιάχνει μουσική, έχουμε παιδιά που παίζουν όργανα, τα σκηνικά αυτά τα πανέμορφα τα έχει ζωγραφίσει ο Νίκος ο Παντζόπουλος, έχει ρίξει τουλάχιστον 40 ώρες δουλειάς, τα θερά η Βάσο η Χαλά και η Άρτεμις, η κόρη της, επιμελήθηκαν των Μαλλιών, των Αρχαίων, των Ποστής, των Περούκων, των Τριχών στις Μασχάλες. Η δυσκολία ήταν ο συντονισμός, επειδή είμαστε 20 άτομα, αλλά νομίζω ότι επειδή είναι και πολλά τα άτομα, υπάρχει γενικός ενθουσιασμός και χαβαλές. Ας πούμε, εσένα, δεν σε φάει το μάχο χώρο πριν από μένα! Συγγνώστα σου! Και τι θα γίνει με αυτούς που δεν έχουν γη και δεν έχουν μετρητά, ασύλλη και χρυσάβη. Πράγματα δηλαδή που κρύβονται εύκολα. Αυτά πώς θα τους καθάρεις. Πρόβες είχε πολύ γέλιο, ειδικά στις σκηνές με τις γυναίκες που είναι αστείες και στις σκηνές τις τελευταίες με τις γριές που κυνηγάνε το νέο. Καλέ που θα τραβάσεις τον άνθρωπο! Στο σπίτι μου λογαριασμό θα σου δώσω! Ξέ, τόσο νέο παλικάρι και θες να κυνηγεί μαζί σου! Και προσωπικά εγώ πρώτη φορά συνεργάζομαι με το ΘΟΑ και ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη και θέλω και του χρόνου. Όσοι από εσάς κατάλαβα τι ήθελε να πει ο ποιητής με αυτή την κωμωδία, ας αλλάξει τον τρόπο του, να τελειώνει η ιστορία.